Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Άστατος ο καιρός και σήμερα, άστατος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο και έρχεται κρύο προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας με χιόνια σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Μεγάλης διάρκειας το κρύο. Μικρής διάρκειας, πιστεύω θα είναι το τελευταίο για το χειμώνα βέβαια που κλείνει γενικότερα έτσι την παρουσία του στη χώρα μας. Πάμε πλέον σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρκετό το κρύο και σήμερα, ιδιαίτερα προς τα βόρεια υπηρετικά τμήματα. Πάμε να δούμε τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι προς τα Ιωάννινα, προς τη Φλόρινα, το κάτω νευροκόπη της Δράμας, προς την Ορεστιάδα, αρκετό το κρύο. Ο υδράργυρος βρίσκεται κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα προσεγγίζουν τους 7 με 8 βαθμούς. Μέσα στο Ιόνιο βλέπετε χαρακτηριστικά προς την Κέρκυρα. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν 7 βαθμούς Κελσίου. Προς την Ιθάκη είμαστε κοντά στους 9 βαθμούς. Αντίστοιχες θερμοκρασιακές τιμές συναντούμε και προς το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Είμαστε κοντά στους 9 με 12 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια θα παρατηρήσουμε ότι το περισσότερο κρύο για άλλη μια ημέρα το εντοπίζουμε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την Τρίπολη. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τους 3 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τώρα στην Αττική, στο κέντρο της πόλης, έχουμε σχετικά καλές θερμοκρασιακές τιμές. Είμαστε κοντά στους 11 βαθμούς. Λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία συναντούμε προς τα βόρεια προάστια. Προς την περιοχή τώρα της δυτικής, βορειοδυτικής Πελοποννήσου, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι προς την Πάτρα τα θερμόμετρα προσεγγίζουν τους 9 με 10 βαθμούς, κοντά στους 10 με 12 βαθμούς. Δείχνουν αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα προς την Καλαμάτα και μέσα στο Αιγαίο προς τα νότια τμήματά του είμαστε κοντά στους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν ότι η χώρα μας καλύπτεται από συννεφιές, ιδιαίτερα θα λέγαμε από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι έχουμε οργανωμένα νεφικά συστήματα που δίνουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά, είναι περισσότερες μέσα στο Αιγαίο και αυτή τη στιγμή προς το Ανατολικό Αιγαίο έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Θα τα δούμε τώρα λοιπόν αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Παρασκευή από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια βλέπετε χαρακτηριστικά θα επικρατούν αυξημένες συννεφιές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εκτονώνονται προς τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Οι άνεμοι, βλέπετε στους δέκτες σας ότι έχουν γυρίσει πλέον σε νοτιοδυτικούς και ενισχύονται, προσεγγίζουν τα 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρ, με έμφαση το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Αργότερα όμως θα αρχίσουν να υποχωρούν με τη θερμοκρασία σε καλές έτσι γενικότερα τιμές. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε σε αρκετές περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια κάνει αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας. Για την περιοχή της Αττικής, η μέρα ξεκινάει με αυξημένες συννεφιές. Έχουμε και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θα έχουμε μάλιστα και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι και εδώ έχουν γυρίσει σε νοτιοδυτικούς, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, με εντάσεις στα 5 τοπικά, ακόμη και 6 μποφόρ. Αργότερα θα στραφούν σε ανατολικούς, βορειοανατολικούς και θα εξασθενήσουν, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει στο κέντρο της πόλης τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ίσως τώρα νωρίς το πρωί, έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς την περιοχή της Χαλκιδικής και στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Αργότερα όμως και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα έχουμε και εδώ διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι σιγά σιγά θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς και θα προσεγγίσουν σε εντάσεις τα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ για λίγο όμως. Αργότερα θα υποχωρήσουν με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Αργότερα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οπότε θα έχουμε και εδώ διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι νοτιάδες προσεγγίζουν στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο τα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ. Αργότερα θα στραφούν πρόσκαιρα σε βορειοανατολικούς με αντίστοιχες εντάσεις, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια, προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ η μέρα ξεκινάει γενικά με έναν άστατο καιρό. Έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες τώρα νωρίς το πρωί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Αργότερα τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη πιο ανατολικά και θα αρχίσουν να εξασθενούν. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις και εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας με τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις, ιδιαίτερα προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές να προσεγγίζει τους 16 και λίγο πιο νότια ακόμη και τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, θα δούμε στους επόμενους μας χάρτες ότι αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή έρχεται μια κακοκαιρία από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς. Θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Στην ουσία όμως η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια περιμένουμε ένα γενικά έτσι κλειστό καιρό, με βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Νοτιότερα όμως θα κυριαρχούν οι αφρικανικοί σκόνοι, αλλά και η ζέστη. Πάμε να δούμε λοιπόν στο χάρτη των αερίων μαζών. Βλέπετε με το βαθύ μπλε χρώμα τις πολικές αέριες μάζες, οι οποίες συνεχώς κατευθύνονται προς τα νότια-νοτιοδυτικά τμήματα της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, καθώς αλληλεπιδρούν με τη θάλασσα της Μεσογείου, σχηματίζουν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, όπου από τη μία πλευρά θα δημιουργήσει ένα χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό προς τη Βόρεια Ελλάδα. Νοτιότερα όμως, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά με το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα, θα μας έρθουν πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία. Και μιας λοιπόν και είπαμε για θερμοκρασία, πάμε να δούμε λοιπόν στον επόμενο μας χάρτη τι θερμοκρασιακές τιμές θα συναντήσουμε αύριο αλλά και μεθαύριο στη χώρα μας. Βλέπετε ότι από το ύψος της Θεσσαλίας πολύ το κρύο, υδράργυρος κοντά στους 10, 12 τοπικά και 13 βαθμούς Κελσίου. Πιο νότια αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία με έμφαση τα νότια θαλάσσια τμήματα. Βλέπετε 24 τοπικά και 25 βαθμούς προς τη Βόρεια Κρήτη. Και κλείνουμε λοιπόν και με το πεδίο των ανέμων, όπου θα παρατηρήσετε ότι στην ουσία από το ύψος των Κυκλάδων και πιο βόρεια θα επικρατούν ισχυροί ανατολικοί, βορειοανατολικοί άνεμοι, οπότε και θα μεταφέρουν αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες. Νοτιότερα όμως θα επικρατήσουν νοτιάδες με σχετικά μεγάλες εντάσεις, στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί λειτουργούν σαν καταβάτες και ανεβάζουν περισσότερο τη θερμοκρασία στη Βόρεια Κρήτη. Με άστατο καιρό θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα και προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας περιμένουμε μια ισχυρή ψυχρή εισβολή που θα δώσει χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Ίσως και εδώ στην Αττική δούμε για λίγο να χιονίζει σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στα βόρεια προάστια. Και εδώ ο κύριος Δημήτρης Φίτζιος μας έχει στείλει από Κορισσό Καστοριά στα 680 μέτρα υψόμετρο. Χιονίζει από νωρίς το πρωί. Μας έχει στείλει τη φωτογραφία, μας δείχνει. Ωραία θέα έχετε πάντως, σας ζηλεύουμε να ξέρετε. 19 του Μάρτη τώρα, έτσι. Να ήμασταν έτσι εκεί, να παίρνουμε λίγο fresh air, λίγο καθαρό αέρα. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Θα έρθει και αυτό σου λέει, θα κάνουμε ωραίο Πάσχα. Καλημέρα, κύριε Κρέκε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.